κυβέρνηση! Τζιχαντιστές, οι οποίοι στηρίζουν την Άγκυρα και τις επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στη Συρία, ευθύνονται για την επίθεση λίγο μετά τα θυρανίξια του ναού της Αγίας Σοφίας στην πόλη Σκέλμπια, σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης. Στην τελετή εγγενείων βρισκόταν και ο ανταποκριτής του Όπεν, Θανάσης Ευγερινός, ο μόνος δημοσιογράφος από ελληνικό μέσο ενημέρωσης, ο οποίος κατέγραψε τις στιγμές πανικού μετά την επίθεση. Βρισκόμαστε στη Σκάλμια της Συρίας. Εδώ γινόταν τα εγγένεια του ναού της Αγίας Σοφίας. Πριν από λίγο η εκδήλωση χτυπήθηκε, μάλλον από μη επανδρομένο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν θύματα ή τι ακριβώς έχει γίνει. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή διαλύεται. Προσκεκλημένος του Πατριαρχείου Αντιοχίας, στο οποίο ανήκει ο ναός της Αγίας Σοφίας, ήταν και ο Έλληνας στρατιωτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης. Μίλησε πριν την επίθεση για την ιδιαίτερα συμβολική αξία του ναού στη Βόρεια Συρία. Έχω την τιμή να παρίσταμαι ως Έλληνας στα θυρανίξια του ιερού ναού της Αγίας Σοφίας, ο οποίος γίνεται μια ημερομηνία που θα μπορούσα να πω ότι είναι θλιβερή για τη χριστιανοσύνη και την Ορθοδοξία. Είναι η ημέρα που μετατράπηκε η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης σε τζάμι. التي أراد منها السيد نابل العبد الله ردا طبيعيا على قرار أردوغان بالاعتداء على كنيسة آيا صوفيا في تركيا. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, άλλοι 12 τραυματίστηκαν από την επίθεση με ντρόουν. Πιθανός στόχος ήταν ο επικεφαλής της χριστιανικής πίστεως της αμυγός Ορθόδοξης πόλης της Σκέλμπια, Νάμπελ Αμπντάλα.